Μέχρι να έρθει ο Κλεβοάς, να σας καλωσορίσω που ήρθατε. Συγγνώμη για τον ήλιο. Παραγγείλαμε συννεφιά, αλλά δεν μας έκατσε. Θα κάνουμε σήμερα κάτι που δεν θα γίνεται άλλες μέρες. Δηλαδή, σήμερα θα πάμε παντού. Φυσικά όχι μέσα στα ψηφιδωτάκια πάνω στο κτίριο, αλλά γύρω-γύρω μέσα στο περιστήλιο. Θα πάμε και από τη βόρεια πλευρά, θα πάμε και από τη νότια. Κανονικά η επίσκεψη θα είναι όπως μπαίνουμε, από τη νότια πλευρά θα μπορούν οι επισκέπτες να ανέβουν εκεί πάνω στην εξέδρα, να δούνε όλο το μνημείο και να φύγουνε. Θα είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, διότι παντού είναι πράγματα που μπορεί να σκοντάψει και να χτυπήσει κανείς και σήμερα είστε όλοι με δική μου ευθύνη. Έτσι, αν κάποιος πάσει οτιδήποτε, εγώ θα σας πληρώσω καινούριους, θεωρητικά. Δεν το θέλουμε αυτό ακριβώς να συμβεί. Ένα λίφτινγκ θα πληρώσω. Όχι, λίφτινγκ όχι. Μόνο σπασμένα χέρια, πόδια και κεφάλια. Αισθητικής παρεμβάσης, όχι. Τον έχουμε, παιδιά, τον τηλεβόα. Ωραία, φέρ' τον. Έλα, εδώ. Θα καλέσω πρώτα την κυρία Βλαζάκη, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, να μας πει μια κουβέντα που ήταν και υπεύθυνη. Δεν ακούγεται πάλι. Ακούγεται. Δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει. Άνοιξε. Α, το κρατάω πατημένο. Οκ. Λοιπόν, όπως καταλάβατε θα το κάνουμε χωρίς τη Λεβόα. Αλλά τώρα για να ακούσετε την κυρία Βλαζάκη, είναι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία και ως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων από το 9 βοήθησε να ενταχθεί το έργο, να πάρει τα 7 εκατομμύρια, ως Γενική Γραμματέας το παρακολούθησε και ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά έτρεξε πάρα πολύ για να πάρουμε τα άλλα 10 τώρα. Έτσι και να μπορούμε το 22 να τελειώσουμε αυτό το μνημείο. Γι' αυτό νομίζω ότι της αξίζει πραγματικά αυτή να χαιρετήσει. Μ' ακούτε? Ωραία. Είμαι πολύ συγκινημένη. Φαντάζεστε πόσο είναι η Αγγελική αυτή τη στιγμή για να είμαι εγώ έτσι. Είναι μια ιστορική στιγμή. Όχι γιατί το μνημείο έχει τελειώσει ολόκληρο και έχει αποδοθεί, αλλά γιατί σήμερα αποδίδεται σε εσάς, στον κόσμο. Το να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, είτε οι ντόπιοι επισκέπτες ή και οι ξένοι επισκέπτες, και να επισκέπτεται το κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί, να βλέπει και να συνομιλεί με κάποιο τρόπο με τους ανθρώπους που εργάζονται για να ολοκληρώσουν όλο το μνημείο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν συνηθίζεται και που για να γίνει σωστά και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε αυτό. Να ακούν τις οδηγίες, να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί που επιτρέπεται, να μην φεύγουν από την πορεία. Αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε θα βαρύνει πολύ και τους ίδιους τους ανθρώπους του έργου εδώ, και ίσως ορισμένες φορές θα τους κουράσει. Όμως το αποτέλεσμα που θα έχει στο να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί την ολοκλήρωση του μνημείου, που τόσα χρόνια τώρα λέγεται ότι προχωράει, αλλά όπως πολλές φορές ακούμε, πούντο, δεν το βλέπουμε, δεν έχει τελειώσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάτι με εκπαιδευτικά προγράμματα, νομίζω, που θα είναι σε, έχουν ετοιμάζονται, να το παρακολουθούν την ανασκαφή. Τα παιδιά του Λυκείου, ναι. 30 μαθητές, ναι. Από Λυκείου, από τη Μαθία, θα συμμετέχουν στην ανασκαφή. Τώρα, μ' ακούτε? Στο στόμα κοντά. Εμένα μ' ακούτε, τώρα μ' ακούτε? Ναι. Θέλετε να τα επαναλάβω? Όχι. Εντάξει. Πάντως, αυτό το... Εδώ που βρισκόμαστε είναι ένα σημείο της οικουμένης που χωρίς υπερβολή σημάδεψε την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτό είναι κάτι που εμείς οι αρχαιολόγοι το έχουμε πιστέψει, αλλά νομίζω ότι και σιγά σιγά όλος ο κόσμος το πιστεύει. Και βεβαίως με την ολοκλήρωση και του μουσείου, που θα είναι με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία στελεχωμένο,
θα μπορεί κανείς όντως να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι ήταν η Αιγαίες, τι ήταν ο Φίλιππος, τι ήταν και είναι ο Αλέξανδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό την κυρία Κοταρίδη, γιατί χωρίς αυτήν πραγματικά τέτοια μεγαλόπνοα έργα που κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα και χρειάζεται κάποιος να πάρει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν γίνονται εύκολα. Είναι εξαίρεση στον κανόνα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω εδώ έχουμε τους βουλευτές μας που ήρθαν και μπορούν να πούν δύο λόγια και βεβαίως μετά να ακούσουμε την ίδια, να ξαναγηθούμε. Θα έχουμε αυτή την ξεχωριστή σήμερα δυνατότητα να περιδιαβούμε όλο το χώρο και να ακούσουμε τι έχει τελειώσει, τι έχει γίνει, ποια είναι τα προβλήματα και πώς βλέπουμε να τελειώνει με το τέλος του συγκεκριμένου ΕΣΠΑ που διανύουμε. Στεκόμαστε ακριβώς εδώ, είναι το πρόπυλο. Λοιπόν, πέντε κουβέντες γενικά για το μνημείο. Είναι ένα μνημείο από τα, ξέρετε, στην αρχαιολογία, τα κτίρια δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκάψεις και να μελετήσεις βρυθώς, να μπεις δηλαδή στα θεμέλια και να χρονολογήσεις, να μπεις κάτω από τα δάπεδα σε ένα τόσο μεγάλο μνημείο. Το μνημείο που είναι πίσω μου είναι 12 στρέμματα. Έτσι, είναι ένα τέρας. Το έχουμε ερευνήσει από το 7 που ξεκινήσαμε την φάση της επέμβασης, εμβριθέστατα παντού. Όλες οι κήτες θεμελίωσης και έχουμε σηκώσει και δάπεδα και έχουμε μπει από κάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε πια να το χρονολογήσουμε με ακρίβεια. Και σας λέω ότι είναι ανάμεσα στο 350 και 340 π.Χ. Έτσι σιγουρευόμαστε ότι είναι Φιλίππιο έργο. Ένα. Δύο. Σιγουρευόμαστε ότι είναι το πρώτο του είδους του. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τρία. Ότι είναι ένα κτίριο που δεν έχει αλλαγές, δεν έχει φάσεις οικοδομικές παρά μόνο μία προσθήκη εκεί στα νότια ενός διαδρόμου. Μας διευκολύνει για να καταλάβουμε τη μορφή του την αρχική. Γιατί συνήθως τα κτίρια αλλάζουν με το χρόνο, προστίθενται πράγματα, έτσι. Γι' αυτό αυτό το κτίριο, ψυχρά αντικειμενικά αν το δούμε, είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο για τη γνώση της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, έτσι. Τώρα, εδώ που στέκομαι εγώ είναι η όψη. Να σας πω ότι αυτό φανερώθηκε από το πουθενά, όπως λέμε σε καλά ελληνικά, out of the blue. Δηλαδή, ενώ ο Παρθενώνας είχε μεγάλη σειρά προγόνων και είναι όντως το σημαντικότερο κτίριο της έννοιας της δημοκρατίας, διότι είναι η προσφορά της πόλης στη Μεγάλη Θεά, είναι ένα άγαλμα, έτσι κάτι για να χαίρεται η Θεά, ωστόσο πίσω του είχε μία παράδοση τριών τουλάχιστον αιώνων δωρικής αρχιτεκτονικής ναών. Εδώ ένας εκπληκτικός άνθρωπος, μία μεγαλοφυΐα κάτι σαν τον Λεωνάρντο Νταβίντσι και λίγα λέω, σχεδίασε εκ του μηδενός ένα κτίριο πρωτόφαντο. Πρέπει οι άνθρωποι που το είδαν για πρώτη φορά να έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, ήταν κάτι απίστευτο. Γιατί δημιουργούνταν για πρώτη φορά ένα συγκροτημένο πολιτικό κτίριο. Όταν λοιπόν στεκόταν εκεί που στέκεστε εσείς οι πρώτοι επισκέπτες, οι οποίοι τουλάχιστον η πρώτη μεγάλη ομάδα επισκεπτών, ήρθε ξέρουμε πότε, το 336 το Σεπτέμβρη, στην πρωτοχρονιά των αρχαίων, έτσι, όπου ο Φίλιππος γιόρτασε τους γάμους της κόρης του, της Κλεοπάτρας από την Ολυμπιάδα, αδερφή του Μεγαλέξανδρου αυτή, με το θειό της τον Αλέξανδρο της Υπήρου, έχουμε πλήρη περιγραφή και λέει ότι κάλεσε Έλληνες από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, οι οποίοι ήρθαν παρόδο, από το 338 ήταν μέλη της ηγεμονίας του, έτσι, ήταν πλέον ο ηγεμόνας όλων των Ελλήνων και ερχόταν εδώ να δουν το παλάτι του ηγεμόνα αυτού. Αμέσως θα σας πω όμως τι είναι παλάτι. Ο Φίλιππος έκανε μία εκπληκτική καινοτομία, διότι η ιστορία προχωρεί με ευφυείς ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ακούσουν τις ανάγκες των καιρών και αυτές να τις κάνουν κάτι. Ο Φίλιππος λοιπόν είχε την εκπληκτική ιδέα, έχοντας ένα
παραδοσιακό βασίλειο τύπου ομηρικού. Ο βασιλιάς είναι ο μπαμπάς του λαού του, καπάει καβάλα στη μάχη, φυλάγει τον κόσμο του και φροντίζει να του δίνει ζωτικό χώρο για να έχει να υπάρξει να αναπτυχθεί. Δομές αρχαϊκές, μικρούτσικο βασίλειο, ιερία η μαθεία και ένα λωρίδι από τον ομό Πέλλας και στη μέση θάλασσα, μικρούλικο πράγμα. Λοιπόν, αυτός έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στη Θήβα ως έφηβος όμηρος, έχει δει τι είναι δημοκρατική πόλη και επινοεί την εξής καταπληκτική ιδέα. Χρειάζομαι αστικές πόλεις για την οικονομία και την ταύτιση των ανθρώπων με την πολιτική λειτουργία. Και χρειάζομαι κεντρική εξουσία για να μπορώ να επεκταθώ, διότι με πολύ πολύ, πώς να πω, με πολλά συμβούλια δουλειά δεν γίνεται. Χρειάζεται και κάποιος να αποφασίζει. Λοιπόν, οπότε τι κάνει, παίρνει τους θεσμούς, και αυτό το έχει πει ο μέγας ιστορικός μας και επιγραφικός ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος, δεν είναι δική μου ιδέα, παίρνει τους θεσμούς των πόλεων του Νότου, δηλαδή την αυτοδιοικούμενη πόλη με βουλή και δήμο, και τις μπολιάζει στην ιδέα του βασιλείου και αρχίζει να φτιάνει πόλεις καινούργιες, τις οποίες μαζεύονται πληθυσμοί και δίνει κλήρους και ετοιμάρια. Βεβαίως εδώ είναι, πώς να πω, εδώ είναι το σπίτι του. Εδώ είναι η ρίζα των Μακεδόνων, εδώ είναι η Μητρόπολη τους, εδώ είναι η τάφη τους. Και στα χρόνια του Φιλίππου το κέντρο της εξουσίας της Ιερής είναι η Αιγαίες. Και αποδεικνύεται αυτό ότι εδώ είναι αυτός θαμμένος και εδώ είναι θαμμένα και τα εγγόνια του και τα παιδιά του. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στον τάφο του λεγόμενου του Ρωμαίου. Λοιπόν, η Αιγαίες είναι η πρώτη πόλη στην οποία αποτυπώνει τις νέες ιδέες. Πώς αποτυπώνονται οι ιδέες, οι νέες, οι πολιτικές σε μία πόλη? Με αρχιτεκτονική. Αναδιαμορφώνει την αρχιτεκτονική της πόλης. Μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα. Και φτιάχνει τα τείχη καινούργια, ιερά, δεν ξέρουμε τι άλλο. Έχουμε σκάψει μόλις το 1/800. Ναι, υπάρχει πολύ ακόμα για να σκαφεί. Και βέβαια το κεντρικό πράγμα στο οποίο αποτυπώνει τις νέες ιδέες είναι τούτο εδώ, το οποίο δεν είναι σπίτι. Δεν ήταν ποτέ σπίτι. Αν κοιτάξετε την κάτωψη που έχετε, θα δείτε είναι μια μεγάλη τετράγωνη αυλή, η οποία είναι δύο στρέμματα μέσα από τις κολόνες, τέσσερα στρέμματα με τις στοές. Σε τέσσερα στρέμματα μαζεύονται 8.000 άτομα άνετα. Η Αιγαίες είναι μία μικρή πόλη, δηλαδή είναι στην πραγματικότητα η πολιτική αγορά των εγών. Πολιτικές αγορές θα βρούμε σε όλη την ελληνιστική οικουμένη και επαναλαμβάνουν ακριβώς αυτή την αρχιτεκτονική μορφή. Δηλαδή είμαστε στη μήτρα της ιδέας που γεννά και αρθρώνει πολιτικά την ελληνιστική οικουμένη, η οποία είναι ένας λαμπρός κόσμος συνύπαρξης και όσμωσης διαφορετικότητων, όχι όπως το κάνουμε σήμερα, πολύ καλύτερα, με ισότητα και ισονομία, όπου όλοι μπορούν να γίνονται πολίτες των πόλεων, ελληνίζονται βεβαίως γιατί το επιλέγουν, γιατί τους αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός, γιατί είναι αστικός πολιτισμός, έτσι. Και το κέντρο της πολιτικής λειτουργίας όλων των πόλεων, από εδώ μέχρι το Αφγανιστάν, την Καμπούλ, το Αϊχανούμ δηλαδή, μέχρι τη Σαμαρκάνδη, μέχρι τη Νότια Αίγυπτο στο Ασουάν, μέχρι την Κυρηναϊκή, όλη η Μικρά Ασία κλπ. Κοιτάνε αυτό το πρότυπο και αρχιτεκτονικά αυτό αποδεικνύεται και είναι συγκλονιστικό. Μένει μόνο τώρα που το βρήκαμε, το μετρήσαμε και το ξέρουμε τούτο εδώ, να αρχίσουμε να το αναγνωρίζουμε και δεν είναι τόσο δύσκολο, πιστέψτε με. Λοιπόν, πολιτική λειτουργία. Τούτο τι σημαίνει? Ένα κτίριο απολύτως ανοιχτό. Στην πραγματικότητα αυτό που έχεις να κάνεις για να μπεις στο ανάκτορο, ήταν πιο ψηλά το έδαφος από εκεί που πατάτε, εδώ είναι θεμέλιο. Το χώμα ήταν ως εδώ. Και αυτός είναι ο στυλοβάτης. Εδώ που στέκομαι εγώ θα σταθούν τρεις πιόνες. Στο τέλος αυτό θα συμπληρωθεί. Εκεί μπροστά το πρόφυλο θα κλείσει, θα πάει δηλαδή ο στυλοβάτης κανονικά. Θα ανέβει ο βόρειος τείχος εκεί που λείπει τελείως. Και θα βλέπετε εδώ τους τρεις πιόνες και θα έχει και τους πιόνες του προφύλου. Και θα έχει κανείς την αίσθηση του πώς ήτανε. Κοιτάξτε την πρόσωψη, εδώ που στέκομαι εγώ ήταν μια διόρροπη στοά. Άλλη μια διόρροπη στοά ήταν εκεί. Για πρώτη φορά οι Έλληνες είδαν διόρροπες στοές λειτουργικές. Ξέρανε δίτονες χιονοστοιχίες μέσα από τους ναούς, αλλά όχι με χώρο να ανεβείς επάνω. Είναι εδώ ο πρόγονος της στοάς του Ατάλου από την Αθήνα, όσοι ξέρετε.
Έτσι αυτή η εικόνα. Διότι τα ηλεκτρικά βασίλεια επαναλαμβάνουν επακριβώς ακόμα και τα μεταξόνια, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των διόνων, οι λόγοι των στόων των ελληνικών είναι εδώ. Αυτό το μιμούνται. Μιμούνται αυτό, το ξέρουν, όχι μπορεί να δεν το ξέρουν πια. Αλλά μιμούνται την ιδέα που γέννησε αυτό, η οποία προφανώς ήταν καταγραμμένη. Λοιπόν, δύο μεγάλες στοές, ανοιχτές, με μόνο 30 εκατοστά πρακτικά βήμα, για να βρείτε εδώ πέρα μέσα. Αυτή εδώ είναι ανοιχτή, με τείχο πίσω, ενιαίος μακρύς χώρος, με δύο πόρτες, μια εδώ και μια εκεί. Πώς τα ξέρουμε? Τα ξέρουμε γιατί μελετώντας το μνημείο και μελετώντας το επίπεδο 0, αυτό που λέμε πλυντηρία, εκεί που πρέπει στην ευθεία για να χτίσεις τους ανιώντες τείχους, εκεί πάνω βρίσκουμε, έχει αυτός χτίσει έτσι που να γνωρίζεις τη θέση της πόρτας και τη θέση που είναι κύωνες και τη θέση που είναι τείχος. Δηλαδή ακόμα και αν λείπει ο τείχος και το κατόφλι, εμείς ξέρουμε με βεβαιότητα ότι εκεί είναι πόρτα και φαίνεται αυτό από χιλιά σημεία. Λοιπόν, τώρα, εδώ πίσω μου βλέπετε τις καινούργιες εγκοπές. Αυτές οι εγκοπές είναι θέσεις, δείτε και εσείς. Όχι, δεν πειράζει, ευχαριστώ γιατί θα έχει. Συγγνώμη. Αυτές οι εγκοπές είναι θέσεις για κατακόρυφα δοκάρια. Ανάμεσά τους είναι τρία πόδια. Τι κάνουν τα δοκάρια? Αυτό ήταν μια ιδέα που είχε ο Γρεκός και ήταν πολύ έξυπνη. Μου λέει μήπως κρεμούσανε τις πινακίδες. Όντως αυτό κάνανε. Πινακίδες είναι η δημοσίευση των νόμων. Τούτο σημαίνει ότι εδώ αναρτώνονταν οι νόμοι. Άρα πού είμαστε? Στη βασίλεια, στο ΑΟ που ο βασιλιάς δικάζει. Ο βασιλιάς είναι ο μέγας δικαστής, έτσι. Και ο άρχον βασιλεύς, ερετός άρχον στην Αθήνα, βασιλεύς όμως λεγόμενος, κάνει την ίδια δουλειά, δικάζει. Δικάζει σημαντικές δίκες, όπως για δολοφονίες ή για προσβολή των θείων. Στην Αθήνα ο Φίλιππος δικάζει τα πάντα και είναι καλός δικαστής. Και έχουμε το εξής ωραίο ανέκδοτο. Μια φορά δίκασε κάποιον και η απόφαση δεν του άρεσε, του αυτόν που δικάστηκε. Και του λέει, θα κάνω έφεση. Και του λέει ο Φίλιππος, σε ποιον? Και είπε αυτός, στο Φίλιππο Ξύπνιο. Έτσι, διότι, και καταλαβαίνετε από αυτό, το οποίο μπορεί να μην είναι αληθινό περιστατικό, αλλά και ως ανέκδοτο έχει την εξής αξία. Μας λέει τον τρόπο με τον οποίο οι Μακεδόνες, ελευθερόστομα και ελευθερόχρονα, και χωρίς δούλους, γιατί τέτοιους δεν είχαμε εδώ, οι δημοκρατίες είχαν, μιλούσαν με τον βασιλιά τους, γιατί ο βασιλιάς τους είναι απλώς ο πατέρας τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε σαν αίσθηση. Είναι πολύ κοντά τους ο βασιλιάς τους Μακεδόνες. Ο Αλέξανδρος φυλάει όλα τα παλικάρια στα μάγουλα, φιλούνται. Και μάλιστα θυμώνουν οι σύντροφοί του, γιατί έχει αρχίσει να χαιρετάει με φίλημα και τους Πέρσες. Είναι έτσι οι σχέσεις, είναι πραγματικές σχέσεις, ανθρώπινες. Λοιπόν, εδώ έχουμε το δικαστήριο και πίσω προφανώς είναι το αρχείο. Εκείνο το γκρι πεζούλι που βλέπετε μπροστά από το αναταγμένο εκεί. Είναι οι πέτρες, η κυρία με το φόρεμα που στέκει εκεί μπροστά, αυτή η πέτρα είναι η θέση, το πόδιο, για να πατήσει η βάση η λίθινη ενός μεγάλου θρανίου, δηλαδή ενός πάγκου, προφανώς περίτεχνου, που έτριχε γύρω-γύρω τους τείχους, όχι από εδώ μπροστά που ήταν οι κολόνες, αλλά τους τείχους της στοάς. Η άλλη στοά έχουμε στοιχεία ευτυχώς δίπλα από την πόρτα, εκείνα δεν μας τα χάλασαν όταν πήραν τις πέτρες για να χτίσουν το χωριό και ευτυχώς ένα σημείο βρήκαμε. Έχουμε στυλοβάτι εσωτερικό, δηλαδή ήταν μία διπλή ανοιχτή στοά. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουμε τη λεγόμενη ποικίλη στοά των Αθηνών και τη βασίλειο στοά συσσωματωμένη, διότι προφανώς ο Φίλιππος κοιτάει στην Αθήνα. Αλλά ενσωματώνει σε ένα κτίριο λειτουργίες που εκεί είναι ξέμπαρκες και παντού. Αν κοιτάξει κατόψε αυτά μπορείτε να τα βλέπετε. Από εκεί λοιπόν είναι η διπλή στοά, ανοιχτές στο κοινό. 60 άτομα κάθονται σε εκείνο το παγκάκι, άλλα 60 κάθονται σε τούτο και μπορούν εκεί να κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις, απαγγελίες, κουβεντούλα, το καφεδάκι τους που δεν είχαν, κάτι άλλο θα σας κόντρινο, ξέρω εγώ τι. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κοντολογικά, εξωστρεφές και ανοιχτό στους πολίτες. Έτσι, όχι σπίτι ηγεμόνα. Και η επιβλητική μορφή του κέντρου με τα ψευδοπαράθυρα που έχει αναταχθεί ο πάνω όροφος της μέσα στο καινούριο μουσείο και εκεί θα το βλέπουμε, την έχει μιμηθεί
Ο τάφος των Λευκαριών, ο μεγάλος ο τάφος που είναι μάλλον το Πεφτέστα, ο τάφος της Κρίσεως, μιμείται ακριβώς αυτό το στοιχείο. Τώρα, τι κάνουμε εμείς εδώ για να καταλαβαίνετε τι βλέπετε. Εμείς κάνουμε το εξής. Επειδή αυτό ήταν ένα απολύτως ορθολογισμένο κτίριο, δεν επινοούμε μορφή ερυπίου. Δηλαδή, δεν κάνουμε όπως τα βυζαντινά σκαλοπατάκια. Όχι, όχι. Δεν κάνουμε σκαλοπατάκια να φαίνεται έτσι λίγο χαλασμένο, αλλά πηγαίνουμε και βάζουμε όπου υφίσταται αρχαίος δόμος, αρχαία δομή, από πάνω έναν ολόκληρο δόμο νέο, επεξεργασμένο με τον αρχαίο τρόπο και όπου έχουμε αρχαίες πέτρες που μπολιάζουμε, όπως βλέπετε εκεί. Γιατί, για να προστατεύσουμε το υποκείμενο, επειδή φυσικά δεν θα γίνει ποτέ ένα τεράστιο στέγαστρο εδώ, θα ήταν και το τέρας των τεράτων, θέλουμε να φαίνεται η αρχιτεκτονική του μνημείου όσο είναι αναγνώσιμη και αναγνωρίσιμη. Λοιπόν, βάζουμε μία καινούργια πέτρα, δουλεμένη με τον αρχαίο τρόπο, επακριβώς όπως ξέρουμε, μπολιάζουμε αρχαίες, συμπληρώνουμε αρχαίες όπου έχουμε παράγματα και ή εδώ δημιουργούμε τη βάση για να μπουν οι αρχαίοι κείονες που έχουμε, όπου μας λείπει δηλαδή. Εκεί που έχουμε θεμέλιο να μας λείπει αλλά έχουμε το από πάνω, συμπληρώνουμε το θεμέλιο. Όπου έχουμε το δάπεδο να αιωρείται, γιατί εδώ ξέρετε, δεν σας είπα την ιστορία του μνημείου, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό χτίστηκε όταν είπαμε. Είχε μία φάση επέκτασης μικρή τον 3ο αιώνα με τον Αντίγονο Γονατά μάλλον. Είμαστε τώρα να μελετούμε εκείνο το κομμάτι που είναι ο διάδρομος ο νότιος και μικρές παρεμβάσεις στο δυτικό βοηθητικό περιστήλιο. Και το 168, όπως ξέρετε, έρχονται οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι έρχονται ως ελευθερωτές, ότι διώχνουν τους κακούς βασιλιάδες και ελευθερώνουν τις πόλεις. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά την ήττα του Περσέα και την προσάκτηση με έναν τρόπο της Μακεδονίας, έχουμε τον Ανδρίσκο, ο οποίος λέει ότι είναι γιος του Περσέα και γίνεται ένα κίνημα ότι θέλει να ξαναπάρει την εξουσία ως Μακεδόνος βασιλιάς. Αυτό αποτυγχάνει και γύρω στο 150 έχουμε μία σειρά πολλών καταστροφών, οι οποίες καταγράφονται αρχαιολογικά παντού. Καταστρέφεται και η Πέλα και η Αιγές και τότε καταστρέφεται ριζικά και τελειωτικά, μία και έξω και για πάντα, αυτό το μνημείο που ήταν ακριβώς το μνημείο της βασιλείας. Έτσι, αυτό που σημάδευε στους αιώνες τη δράση των βασιλιάδων του Χλήφου και του Μεγαλέξανδρου. Αυτό καταστρέφεται, καίγεται δηλαδή, έχουμε στοιχεία φωτιάς, πέφτουν από εδώ και πάνω 12 μέτρα ανέβαινε αυτό για να καταλάβετε. Με τρομακτικές στέγες, υπέροχες, με δαντελωτά ακροκέραμα, καίγονται όλα αυτά, πέφτουν και δημιουργείται εδώ ένας εκπληκτικός ερυπιώνας με ένα σκασμό πέτρα, ένα σκασμό ομόπληθη, γιατί πάνω από τον δίκο που βλέπετε ήταν μια ωραία αλήθινη επίστευση και μετά οι τείχοι ανέβαιναν. Με διπλά ομάπληθιά, 85 εκατοστά πάχος είχε ο τείχος ανεβαίνοντας, αλλά το ομόπληθι δεν είναι ευθύνια. Έτσι ήταν και τα παλάτια της Βαβυλώνας και τα παλάτια του Μαύσολου, έτσι. Και ήταν και επενδεδημένα όλα με εκπληκτικά γωνιάματα, που λέει ένας αρχαίος συγγραφέας ότι ήταν λία και γυαλιστερά, σαν γυαλί. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακά ωραίο αυτό που βλέπανε. Και βλέπουμε και εμείς τα γωνιάματα που είναι ακόμα και τα καπιστικά. Λοιπόν, έρχονται Μαστόρια και εδώ εγκαθίστανται πυλοπλαστεία. Δηλαδή γυφταριό. Αυτή είναι η ανατροπή της ιδεολογίας, έτσι. Βάζουν φτωχούς και κάνουν παράγκες και παίρνουν το βυλό και φτιάχνουν αγία και εργολάβοι παίρνουν την πέτρα και χτίζουν. Όλη η περιοχή νοτίως του Αλιάκφωνα, στα ύστερα ελληνιστικά και στα αυτοκρατορικά και στα βυζαντινά και στα οθωμανικά χρόνια, χτίζεται με λίθους από εδώ. Οι μελικιώτες ξέρουν ότι η Αγία Τριάδα είχε μέσα ένα σωρό πέτρες του Ανακτόρου. Βρήκαμε μερικές, τις μαζεύουμε. Όποιος η μαθιώτης ξέρει πουθενά μεγάλους πορόληπτους, μας τους δείχνει μπορεί να είναι από εδώ. Διότι πραγματικά τους μεταφέρανε παντού. Το 1865 έρχεται εδώ ο Γάλλος αρχαιολόγος Λεόν Εζέρ, αναγνωρίζει ότι είναι το σημαντικότερο σημείο στη Μακεδονία, το γράφει και κάνει ένα σκαφί. Και σκάβει και αποκαλύπτει όλη αυτή την πλευρά. Η Θόλος στεκόταν σε ύψος ενός μέτρου. Εκεί που τη βλέπετε τώρα, στεκόταν τον καιρό του Εζέκια. Ο τείχος ο ενδιάμεσος, που δεν έχει τελειώσει η ανάταξή του, γιατί το πρόπυλο θα είναι το τελευταίο που θα γίνει για να μπορούμε να μπαινοβγαίνουμε στο εργοτάξιο. Λοιπόν, είναι αποτυπωμένος από τον ντομέ, τον αρχιτέκτονα του Εζέκια. Έχουμε εξαιρετικά σχέδια και πολλά κομμάτια από εδώ είναι και στο Λούβρο. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά πώς ήταν.
Αυτό έμεινε ανοιχτό μετά χάος, κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Βαλκανική πόλεμη, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, προσφυγικό χωριό Βεργίνας. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Αυτό όλο αποδομήθηκε. Και οι πέτρες, οι περισσότερες, εμείς βρίσκουμε τα κομμάτια τους. Δηλαδή πράγματα που έχει σχεδιάσει ο ΕΖΕ, φύγανε για να χτιστεί το χωριό, το προσφυγικό. Και βρίσκουμε κομμάτια. Ωστόσο, είναι πάντοτε μια μεγάλη χαρά να βρίσκεις τα κυμάτια, δηλαδή τα διακομιστικά στοιχεία από ένα αρχιτεκτονικό μέλος και να το αναπαριστάς. Και είχαμε πολλές τέτοιες χαρές. Τα μέλη είναι συγκεντρωμένα από εκεί. Να σας πω ακόμη ότι προς τα εκεί βλέπετε και τον δικό μας Τενεκέ Μαχαλά. Δηλαδή δεν είναι ωραίες και ακριβές οι κατασκευές μας, αλλά δεν θέλουμε να ξοδέψουμε χρήματα για πράγματα τα οποία θα διαλύσουμε, γιατί είναι εξαιρετικά ακριβό το μνημείο. Ο πορόλιθος είναι εξαιρετικά ακριβός και ο τεχνητός λίθος που βάζουμε στις εμελιώσεις και ό,τι δεν θα φαίνεται που το κατασκευάζουμε εμείς είναι και πολλά μεροκάματα και ακριβά υλικά. Οπότε θέλουμε και το τελευταίο ευρώ να μείνει εδώ και όχι να πάει σε γραφεία και διαμορφώσεις και ωραία πράγματα και να τα χαλάσουμε. Λοιπόν, τώρα, από το πρόπυλο έμπαινε κανείς στην ουσία του κτηρίου. Θέλετε να μπούμε ή θέλετε, επειδή εδώ έχει λίγο σκιά, να πω ακόμη μερικά εδώ. Ωραία, βέβαια η μισή είναι στον ήλιο και δεν τους νοιάζει. Αλλά... Λοιπόν, το περιστήλιο είναι... Συγγνώμη, δεν με ακούτε καλά. Ναι, τώρα ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, το περιστήλιο είναι η raison d'être, ο λόγος ύπαρξης αυτού του κτηρίου. Και όπως αγαπώ να λέω, όταν κατάλαβα αυτό, ελήθηκε και το και η τεράστια φιλοσοφία που είναι από πίσω. Με δύο κουβέντες, όλο το κτίριο είναι σχεδιασμένο με χρυσές τομές, δηλαδή όλες οι αναλογίες από το πώς κόβει τα κατώφλια μέχρι τα ύψη του κτηρίου είναι 1,6 χοντρικά, που είναι η χρυσή τομή, που είναι αυτό που βρήκε ο Πυθαγόρας, είναι ο ιερός, ο Θεός κατά Πλάτωνα, στον Τίμεο του Πλάτωνα, αυτό που συνέχει το σύμπαν και όντως το συνέχει. Πώς το ξέρει, δεν το ξέρω, το ξέρει όμως. Λοιπόν, όλες οι αναλογίες χρυσή τομή, σε όλο το κτίριο διέπεται από τη χρυσή τομή, γι' αυτό όταν το κοιτάμε μας φαίνεται αυτονόητο και μας αρέσει η πρόσωψη αυτή. Λοιπόν, και στην κάτωψη ενσωματώνεται η θεωρία, μία πολύπλοκη γεωμετρία κύκλων τετραγώνων και τριγώνων που επαναλαμβάνουν με εμβαδά την ακολουθία 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, από την οποία κατά Πλάτωνα προκύπτει η ψυχή που είναι το κοινόν του κόσμου. Έτσι, ότι αυτός ο αρχιτέκτονας, και αυτά που σας λέω δεν είναι μπουρδες, είναι μετρημένα πόντο-πόντο και με το AutoCAD στον υπολογιστή, έτσι, δηλαδή δεν είναι μας κατέβηκε, γιατί εδώ είναι πέτρες και δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Οι πέτρες σε βρακώνουν άμα το κάνεις λάθος. Δηλαδή άμα δεν τη βάλεις στη σωστή θέση, δεν κάθεται η πέτρα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, έτσι ξέρουμε όλα αυτά για αυτό το κτίριο. Μέσα στο κτίριο αυτό που ενσωματώνει την πλατωνική φιλοσοφία αποτυπώνεται και η ιδέα της υπερφωτισμένης ηγεμονίας. Δηλαδή, εγώ ο ηγεμόνας και ο κόσμος μου συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το κτίριο. Το περιστήλιο λοιπόν είναι ο τόπος της συγκέντρωσης. Ποια καταπληκτική δράση συμβαίνει σε αυτό το περιστήλιο, την ξέρουμε στην πραγματικότητα, απλώς έπρεπε να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί οι αρχαίοι τα λένε όλα, εμείς δεν τα διαβάζουμε σωστά. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το 336, σε αυτές τις περίφημες γιορτές, το πρωί εκείνης της μέρας της τελευταίας, ο Φίλιππος μπαίνει σαν θεός στο θέατρο, ντυμένος με το λευκό χιτόνα, με το χρυσό στεφάνι, στο κεφάλι, ακολουθώντας την πομπή των αγαλμάτων των 12 θεών, έτσι, που 13ο άγαλμα ο εαυτός του, και ο Παυσανίας τον σκοτώνει. Ο Φίλιππος δηλαδή σκοτώνεται στο θέατρο εκεί από κάτω, που είναι συνάρτημα του Ανακτόρου, άλλη μια εκπληκτική ιδέα, το κέντρο της πολιτικής, θρησκευτικής, δικαστικής και στρατιωτικής εξουσίας, συνδεδεμένο με τον πολιτισμό. Η ιδέα που από εδώ πήγε παντού, Αλεξάνδριες, Αντιόχειες, Πέργαμο, Σελεύκια, Επικύγρη, Σελεύκια, Πιερία, παντού, 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 και σημαδεύει την λογική της δομής των ελληνιστικών πόλεων. Λοιπόν, ο Φίλιππος δολοφονείται, υπάρχει κίνδυνος, μέγας. Διότι η συνωμοσία δεν είναι η Ολυμπιάδα γιατί τα έχει φτιάξει με μια άλλη γόμενα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Η συνωμοσία είναι πολιτική και είναι ο Δαρίος από πίσω, διότι ο Φίλιππος ήδη επιχειρούσε, πολιορκούσε το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή μετά και την Πέρινθο,
Και ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος και επεκτατικός για τους Πέρσες. Λοιπόν, και τον φοβόταν. Ήταν για μεγάλους άνθρωπους, 45, ικανός ηγεμόνας, επικίνδυνος. Μπορεί να είναι και οι Αθηναίοι, τουλάχιστον ένα κομματάκι αυτόν, εκείνος ο Δημοσθένης με τους δαρικούς πάντοτε στην τσέπη, μια χαρά ταιριάζει. Ακόμα και Σπαρτιάτες, είχαμε διάφορα παλικάρια πρόθυμα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει ανταπετητές, ναι, έχει. Και δεν είναι κάποιο από τα παιδιά του Φιλίππου, δηλαδή τα κοριτσάκια, είναι, ή τον καημένο τον Αριδαίο που ήταν και χαζούλης, είναι ο Αμίντας, ο ξάδελφος του Αλέξανδρου, που είναι κανένα 2 χρόνια μεγαλύτερός του, είναι γιος του Πενδίκα του Τρίτου και στο όνομα αυτού είχε πάρει ο Φίλιππος την εξουσία, όταν ο μπαμπάς του Πενδίκας είχε σκοτωθεί στη μάχη. Λοιπόν, πραγματικά είναι μέγας ο κίνδυνος και εκείνη τη στιγμή μέσα στο θέατρο, μερικά από τα γόρια που ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο στη Μίεζα, πετάνε τα ημάτια και τις χλαμίδες, δίνονται, έρχονται οι υποκόμοι, τους φέρνουν τους θώρακες, δίνονται πολεμικά και ακολουθούν τον Αλέξανδρο στο ανάκτορο. Τα λέει και ο Αριανός και ο Διόδωρος τα υπονοεί, αλλά ο Αριανός τα λέει ακριβώς. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς είναι και ένας που μετά δημιουργεί θέματα στην Ασία και έτσι λέει αυτή την ιστορία. Τρέχουν στο ανάκτορο να κάνουν τι, προφανώς εδώ να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Γιατί βασιλιάς Μακεδόνας δεν γίνεσαι αν δεν σε εκλέξουν οι Μακεδόνες. Ποιοι οι Μακεδόνες, οι ενόπλεις, δηλαδή οι ντυμένοι με τους θώρακες, χτυπούν με το δόρυ την ασπίδα και φωνάζουν βασιλιάς Αλέξανδρος. Θα μπορούσαν να είχαν φωνάξει βασιλιάς Αμίντας. Και τότε δεν θα είχαμε αυτά που έχουμε. Άρα εδώ μέσα, εδώ, σε αυτό το περιστήλιο, ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Αλέξανδρος. Και από κάτω από την νεκρόπολη των Αιγών, εκεί δίπλα που είναι η βασιλική τάφη που έχουμε τεκμηριώσει ανασκαφικά τη μεγάλη αλάνα την περιφραγμένη των 50 στρεμάτων, είναι ο τόπος που έγιναν τα ξανδικά το Μάρτιο του 334. Γι' αυτό λέει ο Αριανός ότι ήρθε 2 Αιγαίες και όλοι λένε γιατί Αιγαίες λάθος, γιατί στο μυαλό τους είναι Πέλα. Ο Αριανός δεν λέει Πέλα όμως, λέει Αιγαίες. Από εδώ ξεκίνησε η εκστρατεία. Και ξεκίνησε από εδώ γιατί τα ξανδικά, δηλαδή αυτή η γιορτή, η στρατιωτική, κάθε άνοιξη γινόταν εδώ. Άρα δηλαδή, εδώ, σε αυτό το μνημείο, είμαστε στη μήτρα, πραγματικά, αρχιτεκτονικά και ιδεολογικά και ιστορικά του νέου κόσμου. Σε 2 χρόνια που θα έχει τελειώσει το μουσείο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Βλαζάκη, θα έχουν τελειώσει και τα εποπτικά μας τα φιλόδοξα, τα οποία θα είναι ψηφιακά και όταν κάποιος θα στέκεται εδώ με ένα έξυπνο κινητό, όπως εγώ δεν έχω, ένα του διαόλου εργαλείο, θα μπορεί να το σηκώνει και με αυτή την εφαρμογή που λέγεται επαυξημένη πραγματικότητα να βλέπει την πραγματική πρόσωψη, γιατί αυτή την έχουμε. Την έχουμε να τάξει, την ξέρουμε επακριβώς. Λοιπόν, να μπούμε τώρα να κάνουμε μέσα μία βολτίτσα, να δούμε λίγο το κτίριο. Εδώ που στέκομαι εγώ είναι το μεγάλο κατόφλι. Μία πόρτα, 3,5 μέτρα φάρδος είχε αυτή. Αυτό είναι από τους Βυζαντινούς, δεν στη θέση του. Γιατί εδώ είχε το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και έχει αυτό, είναι το 1490, δεν θυμάμαι πόσο, έχει μια επιγραφή κτητορική την οποία έχει γράψει ο ΕΖΕ, εμείς δεν το είδαμε, αυτή το έχει σχεδιάσει ο ΕΖΕ και στο εκκλησάκι αυτό λέει ανιστορήθη το ιερόν προπήλαιον τούτο. Είναι συγκινητικό ότι το 15ο αιώνα μιλούν για προπήλαιο. Έτσι. Είναι φοβερό ότι έχουν αυτή την αίσθηση. Άλλωστε, την αίσθηση του μνημείου τη σώζουν τα παλατίτσια, τα οποία είναι το βυζαντινό χωριό τη περιοχή. Θυμούνται. Ακουγομαι. Θυμούνται το ανάκτορο. Μπαίνει λοιπόν όταν έρχεσαι από αυτή τη μεγάλη ανοιχτή πόρτα, δεξιά και αριστερά, δίπλα στου τοίχου είχε παγκάκια και μπορούσε κανεί να κάτσει. Και μπαίνει, θα σα γυρίσω πλάτη, αλλά ακούτε, μπαίνει εδώ μέσα, που είναι αυτός ο προθάλαμος, 100 τετραγωνικά μέτρα, τελείωνε εκεί που τελειώνουν οι τείχοι. Όταν τελειώσουμε με τις δουλειές θα ξανααποκαλυφθεί το θεμέλιο και θα μπουν και οι αντίστοιχες πέτρες και κολόνες. Και με 2 κολόνες, ανάμεσα εδώ, όπως είναι εκεί απέναντι στο νότιο, βλέπει τη μεγάλη αυλή. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι εδώ έχει ανατραπεί η ιδέα του ναού. Θυμάστε, οι ναοί έχουν κολόνες γύρω-γύρω και μέσα είναι ο ναός, το άγαλμα και ο Θεός. Όχι οι πιστοί, οι αρχαίοι δεν μπαίνουν στο ναό, θα παίξω. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε εμείς, οι πολίτες, οι Μακεδόνες και οι πολίτες του ηγεμόνα Φιλίππου. Και μέσα στην αυλή περιβαλλόμεθα από κύονες,
και γινόμαστε εμείς οι εκλεκτοί. Αυτή η ιδέα του περιστηλίου είναι μαγική και τα περιστήλια ζουν σε όλη την ελληνική οικουμένη, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, σε όλα τα ιερά, από εδώ και μετά τα ιερά οργανώνονται με περιστήλιο και το ναό στη μέση είναι ενσωματωμένο στο περιστήλιο, βλέπε ας πούμε Ασκληπιός στη Μεσαίνη που γίνεται αμέσως μετά από αυτό. Πάρα πολλούς, είναι και μια αρχαία αιγυπτιακή ιδέα αυτή, αλλά δεν μιμείται τα αιγυπτιακά, αυτό είναι ελληνικό τύπου περιστήλιο, εντελώς διαφορετικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι και όλα τα πρώτα τζαμιά, δηλαδή τα τζαμιά των Αράβων, στο Κάιρο, στην Συρία, στην Κεντρική Ασία, είναι περιστήλια. Οι πιστοί προσεύχονται μέσα σε περιστήλια. Είναι καταπληκτικό αυτό, είναι μια ιδέα που θέλει δουλειά. Διότι το περιστήλιο είναι η ψυχή του κτηρίου, είναι το ιερό κέντρο το οποίο ζωντανεύει από εμάς. Δηλαδή μπαίνοντας εμείς τώρα στο περιστήλιο, είμαστε εμείς περιούσιοι, να το πω έτσι. Και είναι καταπληκτική αυτή η ιδέα. Εκλογικεύουν το άλογο σύμπαν. Αυτό κάνουν και το εκλογικεύουν με τον ωραιότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή τις χρυσές τομές. Οι αρχιτέκτονες εξ ημών αντιλαμβάνονται, ελπίζω ότι λέω. Γιατί αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος που επινόησε αυτό, δηλαδή το περιστήλιο, γύρω-γύρω την ωραία στοά, γύρω από τη στοά τους χώρους συμποσίων, ο Φίλιππος μπορεί μέσα στους χώρους αυτούς, τους εξαιρετικά πολύτιμους και πολυτελείς για την εποχή εκείνη, δηλαδή ήταν, αλλά και συγχρόνως εξαιρετικά λεπτέστητος, να συμποσιάζει συγχρόνως κοντά στα 500 άτομα. Δεν υπάρχει αυτό, συνήθως τα 15-20 στα πλούσια σπίτια, είναι τρομακτικά τα νούμερα. Αλλά είναι δημόσια συμπόσια και ξέρουμε ότι και στην αγορά των Αθηνών η Νότια Στοά είναι ένας χώρος συμποσίων, διότι οι πολίτες, η βασική πολιτική λειτουργία είναι το συμπόσιο. Έτσι, οι αρχαίοι δεν πάνε να γίνουν τύρλα στο συμπόσιο, γι' αυτό πίνουν το κρασί με νερό για να μπορούν να συζητάνε και όλα τα φιλοσοφικά θέματα, βλέπει συμπόσιο του Πλάτωνα, να λύνονται εκεί. Ο Φίλιππος είναι φίλος του Πλάτωνα, έχουν αλληλογραφία, υπάρχουν επιστολές. Ο Φίλιππος είναι μορφωμένος εξαιρετικά ηγεμόνας. Και όπως και ο Αλέξανδρος μετά, ο Αριστοτέλης δεν ήταν τυχαία εδώ. Υπήρχε παράδοση στους Μακεδόνες. Ο Ευρυπίδης, όπως ξέρετε, το τέλος του 5ου αιώνα, έζησε εδώ. Εδώ στις Αιγαίες, εδώ είδε τις Βάκχες. Γιατί τον άκτορο του Αρχέλαου εδώ ήταν. Εδώ δεν έχουν φύγει, δεν έπαψε ποτέ. Η πρωτεύουσα έφυγε και πήγε στην Πέλα όταν τελείωσε η δυναστεία των Χιμενιδών. Δηλαδή στο τέλος του 4ου αιώνα. Ο Κάσανδρος βεβαίως μετέφερε διοικητικά και πολιτικά το κέντρο και μετά οι Αντιγονίδες δεν θάβονται πια εδώ, αλλά όσο υπάρχουν Τιμενίδες, η ψυχή είναι εδώ. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Η θεωρία των ιερών τετραγώνων του Πυθαγόρα και των ιερών τριγώνων και των στερεών βρίσκει την εφορμή της εδώ, την αποτύπωσή της εδώ. Εμείς δουλεύουμε ακόμα με επιφάνειες. Διότι με το τρισδιάστατο είμαστε πιο δυσκολεμένοι, γιατί πρέπει όλο να το ανακαλύψουμε. Είναι δύσκολο. Αλλά το κάτω είμαστε απόλυτα σίγουροι και το βλέπουμε το αποτύπωμά του. Λοιπόν, εδώ είναι κολόνες. Μπαίνοντας αριστερά εκεί, είναι η Θόλος, κυκλικός χώρος, ενσωματωμένος στην λογική των τετραγώνων, η οποία Θόλος έχει επιγραφές αφιερωμένες στον Ηρακλή Πατρό. Είναι δηλαδή το αντίστοιχο της Θόλου, της μητέρας των θεών στην αγορά της Αθήνας, αλλά με τον πατέρα των θεών που τυχαίνει να είναι και παππούς μας. Τι να κάνουμε, και παππούς του Φιλίππου. Γιατί ο Φιλίππος είναι Ηρακλήδης, έτσι. Άρα ο Δίας είναι προπαππούς του. Ο Φιλίππος, η βασιλεία είναι ιερή. Ο Αλέξανδρος δεν χρειάζεται να επινοήσει ότι είναι θεός, αφού έχει τις φλέβες του το αίμα του Δία από τη μια μεριά και τη Σέτιδας από την άλλη, από τη Μάνουδη. Έτσι, έχει θεϊκή καταγωγή. Για αυτούς που δέχονται την αρχαία θρησκεία. Εντάξει. Λοιπόν, αμέσως δίπλα είναι δύο μικροί χώροι που έχουμε ανατάξει πολύ ωραία τα ψηφιδωτά τους και ένας προθάλαμος και ένας χώρος στη γωνία με τρία στηρίγματα, όπου εκεί ο χώρος με τα τρία στηρίγματα είναι ένα είδος αρχείου, έχει δηλαδή κάτωψη προδρομική βιβλιοθήκης και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε τη Θόλο και το αρχείο, γιατί κάπου έχει το αρχείο των πολιτών, έτσι, το αρχείο των δημοτών, τα λεγόμενα Μητρώα Αρένων. Από το Μητρό της Αρχαίας Αθήνας της αγοράς τα λέμε Μητρώα. Και μετά αρχίζουν οι ανδρώνες με το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν δωμάτια που ανοίγουν κατευθείαν, ανδρώνες δηλαδή χώροι συμποσίων, που ανοίγουν κατευθείαν στην αυλή
γυναίκες, παιδιά, οίκοι, εδώ δεν υπάρχουν κατοικίες, είναι όλα πολιτική δημόσια λειτουργία. Και υπάρχουν χώροι που είναι δύο δωμάτια, αν δείτε τις κατόψεις σας, δύο μεγάλα τετράγωνα και ένα μεγάλο τετράγωνο στη μέση με κοινοστοιχεία. Αυτό είναι το τριμερές συγκρότημα, το οποίο έχει κάποια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία που εμείς όμως αγνοούμε. Είναι όμως σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι αυτό αναπαράγεται μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια με θρησκευτική ευλάβεια και επαναλαμβάνεται στα κτίρια παντού, σε όλη την ελληνική οικουμένη. Και όταν κάτι επαναλαμβάνεται αιμονικά, έχει λόγο. Δηλαδή δεν είναι μόνο για ομορφιά. Ποιον λόγο έχει, δεν ξέρω αν θα τον ανακαλύψουμε. Όπως δεν μπορέσουμε ποτέ με βεβαιότητα να πούμε ποιος ήταν αυτός ο απίστευτος τύπος, ο οποίος επινόησε αυτό το κτίριο, γέννησε όλη την αρχιτεκτονική που θα ακολουθήσει, έλυσε τα χέρια των αρχιτεκτώνων παράγοντας, θα σας το δείξω εκεί, την απίστευτη μαγιά του αυτοκεσοφείωνα, δεν υπάρχει αυτή η ιδέα, τον αρχιτέκτονα δηλαδή σε αυτό το κτίριο, ο οποίος νομίζω, αλλά δεν θα το αποδείξω ποτέ γιατί δεν μπορώ, δεν έχω όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, ότι μπορεί να είναι ο Πίθεος από την Πριήνη της Μικράς Ασίας. Γιατί αυτός, γιατί ο Πίθεος μαζί με τον Λεοχάρη, που είναι γλύπτης, δουλεύουν και φτιάχνουν το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Ο Μαύσολος είναι ο μεγάλος Ελληνίζων, όχι Έλληνας, Ελληνίζων ηγεμόνας της Μικράς Ασίας, πριν τον Φίλιππο. Ξέρουμε ότι ο Λεοχάρης δουλεύει για τον Φίλιππο. Του φτιάχνει τα αγάλματα στο Φιλιππείο της Ολυμπίας. Όταν ο Αλέξανδρος πάει στη Μικρά Ασία, βρίσκει στην πατρίδα του Πίθεου, στην Πριήνη, το ναό μισο τελειωμένο και πληρώνει να γίνει. Το έκανε γιατί ήξερε τον αρχιτέκτονα, ήξερε τον Πίθεο, ήταν στη... Δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά ξέρουμε ότι ο Πίθεος ήταν τρελαμένος με τις αναλογίες και είχε δημοσιεύσει και ένα μεγάλο βιβλίο για κανόνες. Θα μπορούσε να είναι. Ίσως δηλαδή το άλλο όνομα που πρέπει να λέμε όταν είμαστε εδώ είναι Πίθεος. Αλλά, ναι. Αλλά. Λοιπόν, πάμε λίγο βόλτα. Τεράστιοι όγκοι μαρμάρου που έρχονται από τη Θάσο. Α, να σας πω, by the way, για το υλικό. Λοιπόν, έχουμε υπολογίσει καθαρές μορφές λίθων, έτσι σε τελική μορφή επεξεργασίας, το θεμέλιο το οποίο είναι τρομακτικό και να είναι καλή ευκαιρία να σας πω κάτι και για το θεμέλιο. Όχι, να κάτσω και λίγο. Λοιπόν, το μνημείο χρειάστηκε, κατανάλωσε 26.000 κυβικά απορρόλιθο. Ο λόγος των εκατομμυρίων που ακούτε είναι ότι λίγο από αυτόν τον πορόλιθο ξαναβάζουμε στο μνημείο. Λίγο. Πού να τον βάζαμε όλον. 26.000 κυβικά μέτρα πορολίθου που ήρθανε από το Βέρμιο. Δηλαδή από 13 χιλιόμετρα μακριά, με τα μέσα της εποχής εκείνης, περάσαν τον Αλιάκμονα με το σάλι, τουλάχιστον 26 λατομεία ενεργά, τα οποία τελειώσανε, διότι η συνάδελφος Κουκουβού που έχει κάνει μελέτη για τα λατομεία του διδακτορικού της, έχει αποδείξει ότι περίπου 1000 κυβικά βγάζει ένα λατομείο. Άρα μόνο για το ανάκτορο 26 λατομεία. Τα τείχη... Ακούτε τώρα! Οκ, λοιπόν, έλεγα 26.000 κυβικά μέτρα πορόλιθος για το ανάκτορο μόνο. Τα τείχη ήταν επίσης πορολιθένια. Το θέατρο πιστεύω ολόκληρο και θα το αποδείξουμε του χρόνου. Θα κάνουμε και τις επεμβάσεις εκεί. Πολλά κτίρια στην πόλη, δηλαδή φαντάζεστε τι traffic υπήρχε στον Αλιάκμονα με τις πλάβες να πηγαίνουν έρχονται τα σάλια, τις πέτρες, να φέρνουν τα κάρα, να κουβαλάνε τα βόδια, δεν φαντάζεστε. Και όλο αυτό ο διάλογος τελειώσει σε 10 χρόνια περίπου, 10-12 εκεί, όχι παραπάνω, είναι απίστευτη η δουλειά που έγινε εδώ. Τα μάρμαρα όμως που είναι σπάνια και πολύτιμα και είναι μόνο στα κατόφλια, γιατί είναι ένα σημείο που δεν μπορεί να του βάλει κονίαμα, ήρθανε από την Θάσο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, άμα κοιτάξουμε καλά, βλέπουμε σημάδια και διαβάζουμε πώς ήτανε. Μεγάλοι λαμπάδες γύρω-γύρω από την πόρτα, έτσι τα ξύλινα τα πρέκια που πλαισιώνουν τις πόρτες, που ήτανε περίπου μισό μέτρο, μασίφ ξύλα μεγάλα, τα οποία είναι ή δρένια, ή καστανιές ή καρυδιές. Ο βασιλιάς είναι και ιδιοκτήτης όλου του δάσου. Αυτό είναι και είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Έχουμε βρει χάλκινα κεφάλια από καρφιά. Το κόκκινο που βλέπετε εδώ, το οποίο είναι μοσαϊκά, όσοι είναι μεγαλύτεροι θυμούνται τα μοσαϊκά της δεκαετίας του 60 τα τριμμένα, ήταν τριμμένα και γυαλισμένα με κερί όλα τα μοσαϊκά.
το ανάκτορο και δηλαδή αυτό είναι μια καινούργια ιδέα, γιατί νομίζαμε ότι η ηλιά πιάνει στα βοτσαλάκια, δεν είναι έτσι. Ήταν περασμένα με τα χρώματα από πάνω και έχουμε τα ακριβό. Τα χρώματα ήταν πολύ ακριβά στην αρχαιότητα. Το κόκκινο χρώμα για τα δάπεδα είναι εξαιρετικά ακριβό. Δηλαδή εξόλιχος των λέοντα. Τα γραμμάρια της χρωστικής είχαν πολλές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ, για να καταλάβετε. Και εδώ μιλάμε για δεκάδες σακούλια χρωστικών. Έτσι. Έτσι ήταν και τότε. Πολύ ακριβά πράγματα και ακριβότερα από τώρα. Λοιπόν, εκεί τώρα αρχίζει ένα πακέτο ανδρώνων. Ο πρώτος έχει ένα απλό μοσαϊκό δάπεδο. Ο δεύτερος κοιτάει και βλέπει τον προθάλαμο με τις τρεις κολόνες. Έχει το γνωστό ψηφιωτό με τις κοπέλες και τα βότσαλα. Και να σας πω τώρα, θα σας το πω μετά, θα σας το πω από εκεί. Και από την άλλη μεριά, εκεί που είναι το τσαντήρι αυτό με τα νάιλον, είναι το περίφημο μοσαϊκό της Ευρώπης, το οποίο είναι λίγο σαν το γεφύρι της Άρτας, γιατί το φτιάχνουμε και χαλάει, όπως και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ο λόγος φεύγει. Και τώρα το ξανά, μα τα φτιάχνουμε. Το μεγαλύτερο μέρος των φορών, τα ψηφιδωτά δάπεδα, είναι από την ανασκαφή και μετά. Δηλαδή, όταν ο ΕΖΕ έσκαψε, αυτά ήταν ακέραια, τα ψηφιδωτά. Εκείνα τα δωμάτια, δηλαδή, τα ψηφιδωτά ήταν σε άριστη κατάσταση, το περιγράφει. Αλλά αφού μείνανε 1,5 αιώνα έκθετα, πάθανε πολλά. Εδώ τώρα, σωζόμενο σε καλή κατάσταση, ήταν αυτό που βλέπετε πιο παλιό, και συμπλήρωση είναι αυτό που βλέπετε πιο καινούριο, η οποία συμπλήρωση έγινε με οδηγό, τα ίχνη που άφηναν τα βότσαλα στο κονίαμα που υπήρχε από κάτω. Δηλαδή είμαστε απολύτως ασφαλείς. Ωστόσο, επίτηδες βάλαμε λαμπερά άσπρα βότσαλα για να καταλαβαίνει ο επισκέπτης ότι εδώ έχουμε συμπληρώσει. Εντάξει. Το ίδιο συμβαίνει και στα πόδια. Στην πραγματικότητα δεν έχουν μια συγκεκριμένη δομή, αλλά υπάρχει αυτό το κυμάτιο το οποίο είναι αρχαίο. Τώρα, στους τοίχους υπάρχουν, εδώ ας πούμε βλέπετε, μπαλώματα. Το μπάλωμα είναι καινούριο, διότι εδώ πάνω θα έρθει να καθίσει το δεύτερο κομμάτι του κατοφλιού, θα συμπληρώσουμε, ώστε να προστατευτούν αυτές οι πέτρες. Διότι αυτές οι πέτρες κινδυνεύουν από τα φυτά. Ο πορόλιθος γίνεται γλάστρα. Και φυτρώνουν πάρα πολλά φυτά. Αυτό είναι ο τρόπος της καταστροφής των πορολίθων. Γι' αυτό θέλουμε επάνω από τον αρχαίο λίθο, όσο γίνεται, να έχουμε ένα νέο. Επίσης, χρειαζόμαστε να συμπληρώσουμε αυτόν τον τοίχο, που όπως βλέπετε είναι όλος καινούργια πέτρα. Δεν γίνεται έτσι. Διότι το πυροτό αιωρούνταν και έφευγε. Το είχαν οι παππούδες παλιά να την ανασταθεί το 40-30 μέχρι το 70. Είχαν κλείσει ένα πέτρινο βαράκι πρόχειρο. Και έπαθα τα χαλάκια, εντάξει, πάνω δίπλα από κάθε κατόφλι. Κάτι πάντα ένα χαλάκι. Κομμένο με πέτρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διαβαίνει το χαλάκι. Και αυτό το πράγμα εδώ είναι το πόδι για τις κλίνες. Έχει μια άλλη τρία πόδια και φοράει ακριβώς τις κλίνες που ξέρουμε. Τις ξέρετε κι εσείς. Δύο από αυτές είναι στο πλήρωμα και μένες. Πάω. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάνω, φανταστείτε τώρα, οι ελεφάντινες κλίνες γύρω-γύρω, εδώ χωράνε 15 και κάπου εδώ θα προβαίνει ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος, ο Σωτέλης, να σας κάνει. Εδώ είχε κλίνες το οποίο όλο πέσω. Αυτό τώρα εδώ έχει ένα τοίχο που είναι 1,30 και θέλει να βάλει έναν ωραίο λεπτό κύωνα. Διότι δεν θέλει να του κόψει το Θεό, ενώ θέλει να βάλει 7 μέτρα. Οπότε τι κάνει, αυτή είναι η απίστευτη μαλλιά. Την οποία κάνουν μετά όλοι οι αρχιτέκτονες, μέχρι τα ρωμανικά κτίρια και τα γοτθικά και παντού. Η Μακεδονία δεν έχει, δηλαδή αν ήμασταν στην Αθήνα, θα τον βλέπαμε τον Παρθενώνα. Είναι και θέμα υλικού. Εδώ με τον παλιοπορόλιθο, ο οποίος γίνεται μπισκότο από τα χόρτα και τον καιρό. Και με αυτή την πέτρα η οποία επίσης, άμα αρχίσει να δουλέψει τρύπα, μετά από μέσα πάει το νερό το χειμώνα, γίνεται πάγος και την ανοίγει από μέσα. Γι' αυτό πρέπει να μπαίνει πάντοτε ένας λίθος νέος από, για να μην προστατεύει. Εδώ λοιπόν αυτή θα σκοθεί, έχουμε μέχρι και τον τέταρτο σπόμπυλο, δηλαδή που πάει γύρω στα 3 μέτρα. Και στις άλλες θα μπει από ένα. Γιατί έχουμε και έτσι θα έχουμε και την αίσθηση στο ύψος, αυτό θα γίνει άμεσα. Τώρα περιμένουμε τελειώσει ένας διαγωνισμός και θα γίνει.
Να, εδώ βλέπετε τι ωραίο θερμοκηπείο έχουμε, έτσι. Τα λουδάκια μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν κάνουν καλό στις πέτρες και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εδώ μέσα είναι το σφιδωτό της αρπαγής της Ευρώπης, το οποίο σώζεται αποσπασματικά, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό για την ιδεολογία και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται πράγματα. Ο Φίλιππος είναι το 338 εκλεγμένος ηγεμόνας όλων των Ελλήνων, βασιλεύς των Μακεδόνων και κυρίαρχος των Βαλκανίων. Ετοιμάζει εκστρατεία στην Μικρά Ασία, όπου έχει να αντιμετωπίσει τον βασιλέα της Ασίας. Προφανώς εξυφαίνει την ιδέα του βασιλέα του ηγεμόνα της Ευρώπης. Σφιδωτό με αρπαγή της Ευρώπης, σπάνιο θέμα, γνωστό αλλά σπάνιο, το τελευταίο παιδί το ονομάζει η Ευρώπη και ξέρουμε ότι ο κύριος, ο στρατηγός που μένει ως τοποτηρητής όταν ο Αλέξανδρος φεύγει, λέγεται στρατηγός της Ευρώπης. Και κάποτε ξεναγούσα εδώ τον Ζακ Λάγκ, τον Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, και μου λέει, δηλαδή δεν ήταν ο Καρλομάγνος. Λέω, δεν ήταν ο Καρλομάγνος. Ήταν αυτός που επινόησε την ιδέα της Ευρώπης. Μάλλον, τελικά. Ο οποίος μας πηγαίνει, αυτό που άνοιγμα είναι 19 μέτρα, αυτό το μήκος εδώ είναι 19 μέτρα, μας πηγαίνει στο γειτονικό. Ναι. Μας πηγαίνει στο βοηθητικό περιστήλιο, το διπλανό, το οποίο έχει εμβαδόν όσο είναι το περιστήλιο, όσο είναι η αυλή εδώ, ο καθαρός χώρος. Και αν κοιτάξετε εδώ, βλέπετε ένα χαντάκι, το οποίο είναι ένας υπόγειος αγωγός αποστράγγισης. Το μνημείο έχει μεγάλο πρόβλημα με τα υπόγεια νερά. Και γι' αυτό έχει ο αρχιτέκτονας λάβει πρόνοια και υπάρχουν σε πολλά σημεία τέτοιοι υπόγειοι αγωγοί αποστράγγισης. Να σας πω ότι εδώ για να γίνει το μνημείο έγινε ένα τεράστιο τεχνικό έργο. Κόψαν την πλαγιά, ήτανε πλαγιά εδώ. Την κόψανε, κόψανε σκάρπα προς τα πίσω, δημιουργήσανε αυτό το πλατό των 25 στρεμμάτων συνολικά για να χτίσουν το κτίριο. Φτιάξανε ένα τεράστιο αναλυματικό τοίχο που είναι αυτός που είναι και το δικό μας το πρόβλημα και θα πάμε ως εκεί να δείτε τι πρόβλημα έχουμε για να καταλάβετε με τι βασανιζόμαστε και χτίσανε μετά. Τα θεμέλια σε κάποια σημεία εκεί μπροστά στο ανάλυμα ξεπερνούν τα 15 μέτρα σε βάθος. Είναι όλο πέτρα, είναι 2 και μέτρα παχιά και είναι χτισμένα από κανονικές σειρές πορολίθων, λαξευμένων στο χέρι και κάθε πορόλιθος έχει ύψος 52,5 εκατοστά. Λοιπόν, εδώ τώρα που κάθομαι εγώ είναι ο τείχος και εδώ έχει ένα κατόφλι, θα μπει, έχει συμπληρωθεί αυτή η πέτρα, είναι ο τείχος του μεγάλου τριμερού συγκροτήματος που βλέπετε εδώ, όπου είχαν σωθεί τα ψηφιδωτά, τα μαναροθετήματα, αλλά δεν είχαν σωθεί οι τείχοι, διότι τους τείχους τους είχαν λιθολογήσει και πρέπει να σας πω ότι ακόμα ως τον πόλεμο, ως τον εμφύλιο, εδώ βρήκαμε σκοτωμένο αντάρτη εμείς, ταμένο, χτυπημένο από όλμο, μισοδιαλυμένο. Γιατί εδώ πάνω ήταν οι αντάρτες και στην Τούμπα ήταν ο εθνικός στρατός. Δηλαδή είχε και την νεότατη φάση της ιστορίας και έχουμε ακούσει ιστορίες ότι στη Βελανιδιά κρεμόταν και άνθρωποι κατά καιρούς. Τέλος πάντων, εδώ το κομμάτι του αρχαίου γαπέδου το βλέπετε, είναι το σκούρο. Πάλι και το συμπλήρωμα είναι το ανοιχτό. Αυτό δυστυχώς είχε μείνει ανοιχτό από το... Αυτό βρέθηκε το 60, είχε σκαφτεί αυτός ο χώρος και έμειναν χωρίς συντήρηση και πάθανε διάφορα, τους πάνω τώρα γίνανε. Οι τείχοι πάνω στον οποίο έναν κάθομαι εγώ έγιναν σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέα πέτρα για να συγκρατήσουν το μέσα σύμφωνα με τις μελέτες. Ωστόσο είχαμε την τύχη να βρούμε μέσα στο σε ψελέτων μετακινημένων και σπασμένων μελών και τέσσερις που μπήκαν στη θέση τους και κυρίως το καταπληκτικό ήταν ότι βρήκαμε μπουκές. Πάμε προς τα εκεί, θα μπω εγώ από μέσα. Αυτά τα δωμάτια έχουν εμβαδόν περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα διαμερίσματα, απλώς επειδή είναι υπαίθριο δεν το καταλαβαίνουμε. Το ύψος εδώ ήταν ένα πάνω 12 μέτρα, με δίτων οικειώνω στοιχεία. Ήταν δηλαδή, εδώ πάνω ήταν η στοά, εκεί που εσείς είχε στέγη, αλλά πάνω από τη στοά ξεπερίσευε άλλα 4 μέτρα και έμπαινε το φως του ήλιου και κατάβγαζε αυτόν τον χώρο. Αν μπορούμε να αναζητήσουμε μία αίθουσα διαβούλευσης, μία αίθουσα συμβουλίου δηλαδή, θα μπορούσε να είναι αυτή στην οποία άνετα χωράνε καθιστά 500 άτομα, έτσι 400 μέτρα. Άμα ή και λιγότερα, αλλά μέχρι τόσο.
Μάξ. Λοιπόν, δεξιά και αριστερά δωμάτια με κλίνες, 60 τετραγωνικά και όλη η βόρεια πλευρά που είναι χάλια γιατί έφυγε στον κρεμό. Είχε επίσης δωμάτια, ένα τριμερές συγκρότημα και δύο μικρότερα εκεί στη γωνία. Τώρα να σας πω ότι αφού κάηκε το μνημείο, όπως είπαμε, το 150 π.Χ. και μετά έγινε εδώ εργαστήρια και τέτοια, η πόλη συνέχισε να ζει, είναι αυτοζωή, σαν πόλισμα. Αλλά τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό το τεκμηριώσαμε με τις δουλειές στο ανάκτορο, έγινε κάτι τρομακτικό. Έγινε μια φοβερή κατολίσθηση, όπως κινδυνεύουν τα πιέρια, φεύγει το χώμα, ξέρετε. Έρευσε κυριολεκτικά το χώμα, σμπρώχτηκε όλο αυτό και έτσι εγκαταλείφθηκε και το άστι. Και τότε τα δάπεδα μετακινήθηκαν και είχαμε εδώ κυματισμούς μισού μέτρου. Υπάρχει δηλαδή, τα έχουμε τεκμηριώσει φωτογραφίσει αυτά. Να βάλω έτσι, ναι. Τα έχουμε φωτογραφίσει και υπάρχει μια φωτογραφία που είναι έτσι το κύμα στο δάπεδο και μέσα κάθεται μια συντηρήτρια. Δηλαδή χωράει ολόκληρη. Ήταν φοβερή η καταστροφή και εκεί αν δείτε τον στυλοβάτη της νότιας πλευράς που θα το ανατάξουμε εκείνο για να σκώσουμε, εκεί θα σκώσουμε τις κολόνες όλες, 16 δηλαδή, όχι όλες το ίδιο ύψος, αλλά τις σκώσουμε, έκανε κοιλιά και όλο το μνημείο έχει κάνει κοιλιά, έχει κάνει μία κούρμπα διότι έφαγε μία γερή μπροξιά, όντα σε ρήπιο και φύγαν κομμάτια προς τα εκεί. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Κάθε χρόνο αυτός ο διάολος, από τη στιγμή που συντηρήσαμε τα ψηφιδωτά, το μετράμε με ρογμόμετρα, μετακινείται περίπου 1%. Και αυτό είναι μια τρομακτική ιστορία, γιατί θα το χάσουμε το μνημείο σε βάθος χρόνου. Οπότε, πάμε και κάνουμε μια ριζική τεράστια παρέμβαση, με ένα τεράστιο τεχνικό έργο, θα πάμε από κάτω και θα σας το πω. Ξαναστηρίζουμε δηλαδή όλο το βράχο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Το τεχνικό έργο και μετά την αναστήλωση των βιώνων και μετά γεια σας. Εδώ είναι το μεγάλο τεράστιο μεταλληματικό στίχος, 104 μέτρα από γωνία σε γωνία, ύψος 8,5 ετών και 15 περίπου στην άλλη γωνία. Είναι ένα προνόμιο που έρχεται εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπαίνει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο σημείο. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει λίγο να καθίσω. Με μπασάλους πεντονένιους βάθους 35 περίπου μέτρων. Η μελέτη είναι της κυρίας Φελεκίδου, της εκπληκτικής μηχανικού που έχουμε στο ανάκτορο και της οφείλουμε πάρα πολλά και του εργαστηρίου του κ. Μάνου από το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, με την συνεπικουρία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Ελένη Μπακάρη δηλαδή. Λοιπόν, και θα γίνει η μικροπασάλωση, θα πάμε σε 35 μέτρα να βρούμε το βράχο, θα καρφωθούν οι πάσαλοι στο βράχο, γιατί εδώ είναι μούργα, είναι αυτό το γνωστό διόδες έδαφος που διολυσταίνει. Από πάνω θα γίνει κεφαλόδεσμο, επάνω μπαίνουν ζαρζανέτια, ξέρετε αυτά τα μεγάλα σηματοφυγότια με τις πέτρες, και θα βοηθούνται από έναν τείχο μπετονένιο, όλα αυτά κρυμμένα και όλα τα χώμα στην αρχαιότητα, και μετά θα βρει και ο ίδιος τείχος και θα αναταχθεί μέχρι το σημείο 0, δηλαδή μέχρι τα δάπεδα του ανακτόρου. Οπότε εδώ έχουμε μια τρομακτική δουλειά να κάνουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Γι' αυτό το εργοτάξιο μετατίθεται προς τα εδώ. Αμέσως από κάτω είναι το θέατρο, στο οποίο θα υπάρχει άμεση πρόσβαση μόλις τελειώσει η εργασία και στο θέατρο και θα αποκατασταθεί η ενότητα. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν γίνει είναι εγκεκριμένες, γίνονται διαγωνισμοί και το έργο τώρα τον άλλο μήνα θα αρχίσουμε να τρυπάμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, διότι κάθε χειμώνας μπορεί να είναι μοιραίος. Εάν πάτε ως τη γωνία, εκεί που φαίνονται εκείνες οι πέτρες, οι καλοσιές, εκείνος είναι ο τείχος του ανακτόρου ο βόρειος,
του μεγάλου δωματίου μη εκεί πέρα, ο οποίος ανατάχθηκε πλήρως, με εξαίρεση δύο δόμους που ήταν αρχαίοι, για να κρατηθεί το γάπεδο. Αλλά για να κρατηθεί τώρα ο τείχος που είναι ήδη βαρύς, πρέπει να γίνει άμεσα το τεχνικό και να ανεβεί αυτό. Δηλαδή, είμαστε σε αγώνα δρόμου σε ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Θέλω να σας πω ότι το εργοτάξιο αποτελείται από 54 ανθρώπους που έχουν πια εξειδικευτεί εξαιρετικά. Η επιβλέψα μηχανικός είναι η κυρία Φελεκίδου. Η ψυχή του εργοταξίου είναι η Εύα Ικοντογλίδου, η οποία αν δεν υπήρχε το έργο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα τον Τζίπουλα, που δεν τον βλέπω τώρα, που είναι ο επιμελητής, ο επιβλέπων, συντηρητής μας, μόνιμος, όλων των εργασιών συντήρησης. Και κάτω από αυτούς υπάρχουν οι ορομίσθοι, συνάδελφοι, αρχαιολόγοι, αλλά κυρίως μηχανικοί και τεχνίτες, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι ότι καταφέραμε εδώ στο πουθενά να έχουμε και δυο τρεις μαρμαροτεχνίτες, που είναι εξαιρετικά πολύτιμο και σπάνιο πράγμα για τη Μακεδονία, και πρέπει να αποκτήσουμε όμως περισσότερους μαρμαροτεχνίτες καλούς, γιατί έχουμε πολλά μελιά να ψάχνουμε. Αυτά από μένα. Αν θέλετε καμία ερώτηση, ακούω. Έλα. Να πω ότι είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενη, γιατί είδα να κινείται όλος αυτός ο κόσμος ξανά μέσα στο μνημείο. Κάθε φορά που ζωντανεύει το μνημείο είναι χαρά, διότι χαίρεται και αυτό. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που έχουμε να το αποδώσουμε και κυρίως αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να το αντιληφθεί κανείς, γιατί είναι τέρας το καημένο. Θα αρχίσει να το χαίρεται το κοινό πραγματικά όταν θα σκοτώνουν οι κολόνες. Τότε θα αρχίσει να το καταλαβαίνει και όταν θα έχει και τη βοήθεια με το οποιοδήποτε κινητό και ψηφιακό μέσο, να βλέπει συγχρόνως πώς ήταν και πώς είναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κλίμακα του μνημείου και πολύ λαβωμένο το μνημείο, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Όταν θα έχει σκοθεί όλο αυτό, όταν θα έχουν γίνει και τα ψηφιδωτά της βόρειας μεριάς και θα έχουν σκοθεί και οι κολόνες, θα το βλέπεις ως σύνολο και θα καταλαβαίνεις καλύτερα. Όταν θα σκοθούν οι κολόνες, τότε θα είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι χαώδες νομίζω για τον επισκέπτη. Βέβαια εγώ το βλέπω, το καταλαβαίνω. Τι να πω άλλο για σήμερα. Ακόμα δεν το έχω, δεν έχει κάτσει μέσα μου. Θα το θυμόμαστε όταν θα βλέπουμε αυτά που θα είμαστε τελείως γέροι, αν ζούμε. Στην ορική μέρα. Και θα χαιρόμαστε.